Σε 7 με 8 χρόνια θα είναι έτοιμος ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, με βάση τις ανακοινώσεις που έκανε σήμερα από το Γάζι ο Υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης. Αναφερόμενος στο θέμα των διοδίων, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους θεσπίζονται, με βασικό στόχο την περαιτέρω συντήρηση του έργου όταν αυτό ολοκληρωθεί. Ακόμα και αν κατασκευαστεί ο συγκεκριμένος δρόμος, βεβαίως επειδή επαναλαμβάνω ότι είναι ένας δρόμος που είναι υφυπουργός με διόδια, αλλά με πολύ χαμηλά διόδια, τα ελάχιστα δυνατά. Η συντήρηση του δρόμου ετησίως δεν θα μπορεί να γίνει και για τον παραχωρησιούχο ακόμα και με αυτά τα διόδια. Νομίζω ότι τις επόμενους μήνες όλα αυτά τα οποία θα μπουν στην πράξη θα αλλάξουν και όλη την εικόνα της περιοχής. Ταυτόχρονα μας δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουμε και ευρύτερα ζητήματα, όπως για παράδειγμα ο σχεδιασμός για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, το οποίο το Υπουργείο αυτή τη στιγμή προχωράει στην ολοκλήρωση των μελετών προκειμένου να προωθηθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έτσι ώστε να πάρουμε τους περιβαλλοντικούς όρους. Στις επαφές του Υφυπουργού με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου Μενέλα Ομποκέα τέθηκε επιτάπητος και το υποεξέλιξη έργο του κόμβου της Αγίας Πελαγίας και των παράπλευρων έργων από τη Λιγαριά μέχρι και την Αχλάδα. Με βάση το χρονοδιάγραμμα και εφόσον όλα πάνε καλά, το έργο θα έχει παραδοθεί μέχρι την επόμενη χρονιά. Είναι γνώστης και για τα υπόλοιπα ζητήματα που χρειάζεται η περιοχή για να αλλάξει επίπεδο και τα αντιπλημμυρικά τα επόμενα, αλλά και τις αναπλάσεις απαραίτητες, τις διανοίξεις οδών σε κρίσιμα σημεία του Δήμου, όπως είναι το Γάζι και η Αμουδάρα. Και ταυτόχρονα, στα πλαίσια και του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες εκείνες μέσα από μελέτες που έχουμε ήδη ξεκινήσει για να αναπλάσουμε πολύ σημαντικά σημεία του Δήμου, όπως είναι η Αμουδάρα, το Γάζι, η Αγία Πελαγία και άλλα πολύ χρήσιμα κομμάτια του Δήμου για να αποσυμφορήσουν κυκλοφοριακά την περιοχή. Τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε παραβρέθηκε και ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης. Είμαστε κοντά. Σχεδιάζουμε πράγματα. Ήδη ανακοίνωσε ο Δήμαρχος μερικά έργα τα οποία έχουν προχωρήσει και στο κομμάτι του τουρισμού και στο κομμάτι της ενέργειας και στο οικιστικό κομμάτι της ανάπτυξης του Δήμου. Νομίζω ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό και σε αυτή την προσπάθεια θα είμαστε όλοι παρόντες.